Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV. Ξεκινά ακριβώς τώρα και πάμε κατευθείαν σε μια συζήτηση με Skype με τον κύριο Δημήτρη Βίτσα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, αντιπρόεδρο της Βουλής σήμερα, πρώην Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής και πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Άμυνας. Κύριε Βίτσα, καλησπέρα από τα Γιάννανα. Καλησπέρα σας και ελπίζω να είστε όλοι καλά. Το ίδιο ελπίζω και εγώ, να είστε καλά. Θα ξεκινήσουμε με τα ελληνοτουρκικά. Για να ακούσω τις απόψεις σας, θα μιλήσουμε και για την οικονομία και τον τουρισμό, που είναι μεγάλα στοιχήματα των επόμενων μηνών, των επόμενων εβδομάδων, των επόμενων μηνών. Ξεκινάμε με τα ελληνοτουρκικά. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα ελληνοτουρκικά σε αυτή τη φάση, κύριε Βίτσα? Πού βρισκόμαστε? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα ζήτημα που εμένα με ανησυχεί. Και με ανησυχεί το γεγονός μιας πολύ έντονης διαμάχης σε επίπεδο, θα έλεγε κανένας, ρητορική. Είναι όπως λέμε ο λαός μας, λέγει ο ένας, λέει και ο άλλος, στο τέλος κάτι κακό μπορεί να συμβεί. Σήμερα, χτες, ο κύριος Ερντογάν, ο πρόεδρος της Τουρκίας, έκανε μια, θα την έλεγα από την άποψη διπλωματική, αήθη όσο αφορά την Ελλάδα δήλωση. Δηλαδή είπε ποιοι είναι αυτοί και γιατί τέλος πάντων κάθε τόσο βγαίνουν και μας λένε. Ποιο είναι το βασικό ζήτημα? Το βασικό ζήτημα είναι ότι η Τουρκία επιδιώκει να εμφανιστεί σαν μια περιφερειακή υπερδύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μαύρη Θάλασσα και στο Αιγαίο, με τέτοιο τρόπο μάλιστα ώστε κάθε χώρα η οποία θα θελήσει να εξασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα να πρέπει να παίρνει και την άδειά της. Αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει. Αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει. Εμείς θέλουμε να ζήσουμε ειρηνικά με τον τουρκικό λαό, θέλουμε να είμαστε μια δύναμη υπολογίσιμη από τη μία μεριά σε αυτή την περιοχή του πλανήτη και από την άλλη μεριά μια δύναμη ειρήνης και σταθερότητας. Mm-hmm. Και αυτή η ειρήνη και σταθερότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο στο βαθμό που είναι σεβαστά από όλους και για όλους τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Άρα θεωρώ ότι επειδή η Τουρκία συνήθως λέει τι πρόκειται να κάνει και προσπαθεί να το κάνει, εμείς πρέπει να απαντήσουμε με τη μέγιστη δυνατή διπλωματική προσπάθεια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ΣΥΠΑ και στη Ρωσία και στην Κίνα και στις βαλκανικές χώρες, αλλά πρέπει να απαντήσουμε και με οριοθετώντας όλες οι πολιτικές δυνάμεις μαζί μια κοινή γραμμή. Γι' αυτό το λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προτείνει το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών ακριβώς για να τοποθετήσει αυτά τα όρια και συγχρόνως από παλιότερα και τώρα, εγώ πολύ συχνά το επαναφέρω, την αναγκαιότητα συγκρότησης του Συμβουλίου του Εθνικής Ασφάλειας, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε τον κ. Διακόπουλο, ο οποίος είναι ο Σύμβουλος Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, αλλά δεν υπάρχει συμβούλιο από έμπειρους και διπλωμάτες και στρατιωτικούς και πολιτικούς οι οποίοι θα παρακολουθούν καθημερινά τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και θα δίνουν χρήσιμες συμβουλές. Για παράδειγμα, τώρα που πάει να ενεργοποιήσει την παράνομη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης, τι εμείς πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε αν ή ως πού πρέπει να το φτάσουμε ή πώς θα αντιμετωπίσουμε την πιθανότητα να εισέρθει τουρκικό σεισμογραφικό. Εδώ πάμε. Εδώ πάμε, κύριε Βίτσα, τώρα. Γιατί αν προχωρήσει ο Ερντογάν, που έχετε δίκιο, αυξάνει και την ένταση της ρητορικής του, αυξάνει, αλλάζει, να το πω καλύτερα, και την ποιότητα της ρητορικής του. Αλλάζει το ύφος των δηλώσεων του Ερντογάν. Θα προχωρήσει, εκτιμάται, ο Τούρκος πρόεδρος σε έρευνες υδρογονανθράκων σε υφαλοκρηπίδα ελληνικών νησιών που αυτός δεν αποδέχεται ότι υπάρχει. Είναι γνωστό, ο Ερντογάν λέει τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, έχουν μόνο χωρικά ύδατα. Θα προχωρήσει ο Ερντογάν σε έρευνες για υδρογονάνθρακες εκεί στην περιοχή του τουρκολιβικού, του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου στην ελληνική υφαλοκρηπίδα ή όχι? Μπορεί να γίνει μια εκτίμηση. Κοιτάξτε, ο Ερντογάν θα προχωρήσει σε κάτι τέτοιο αν δεν βρει, άρα πρέπει να βρει, ένα αποφασιστικό τείχος, θα έλεγα, από τη διεθνή κοινότητα που θα το ενεργοποιήσει η Ελλάδα και από την άλλη μεριά, αν δεν καταλάβει, και πρέπει να το καταλάβει,
την αποφασιστικότητα των ελληνικών πολιτικών δυνάμεων και της κυβέρνησης αλλά και του ελληνικού λαού να μην επιτρέψει να παραβιαστούν κυριαρχικά δικαιώματα. Συγχρόνως θέλω να πω βέβαια ότι πρέπει να με σαφήνεια να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός ποια είναι αυτά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, γιατί πάντοτε εγώ έχω στο μυαλό μου ότι υπάρχουν και κάποιοι πολεμοκάπηλοι οι οποίοι δεν ξέρω, νομίζουν ότι είναι το Αιγαίο κλειστή θάλασσα που ανήκει στην Ελλάδα. Οι Τούρκοι νομίζουν ότι το Αιγαίο είναι κλειστή θάλασσα στο οποίο έχουν δικαιώματα. Δεν είναι ούτε το ένα, δεν είναι ούτε το άλλο. Υπάρχουν διεθνή ύδατα και βεβαίως χρειάζονται και άδειες. Και πολλές από αυτές τις άδειες τις δίνει η Ελλάδα, τις δίνει το ΝΑΤΟ, τις δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστά έχει υποθεί πως σε αυτού του επίπεδου την διένεξη εμείς πρέπει να τη μετατρέπουμε κάθε φορά σε ευρωτουρκική διένεξη και να μην μείνει ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Να. Και χρειάζεται συγχρόνως να συνυπολογίσουμε ότι υπάρχει και το θέμα της Κύπρου. Και εκεί μπορεί να γίνουν επικίνδυνα πράγματα. Βεβαίως, όπως είπε ο Ναύαρχος Αποστολάκης και υπουργός Εθνικής Άμυνας, τελευταίος υπουργός Εθνικής Άμυνας της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αν γίνει κάτι, στην αρχή θα είμαστε μόνοι μας. Αλλά ώσπου να ενεργοποιηθεί εννοώ ο διεθνής παράγοντας. Αλλά το βασικό ζήτημα είναι να ενεργοποιηθούμε ώστε να μην γίνει κάτι. Σωστό. Έχετε δίκιο, η πρόληψη είναι. Αλλά εάν ο Ερντογάν προχωρήσει σε έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, πώς πρέπει να αντιδράσουμε? Κοιτάξτε, αν δεν τα καταφέρουμε με την πρόληψη, θέλω να πω. Νομίζω ότι η απάντηση σε μια τέτοια περίπτωση είναι μία. Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να επιχειρήσει είτε έρευνες ή ό,τι άλλο θέλετε σε χώρο ο οποίος ανήκει στην Ελλάδα. Μάλιστα. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στρατιωτικά αντίδραση στρατιωτική θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Εγώ σας λέω ότι κάθε φορά βγάζεις το φύλλο που χρειάζεται σε αυτό το πολύ δύσκολο, σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση όταν χρειάζεται. Μπορώ να σας βεβαιώσω ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση, πρέπει βεβαίως να ενισχυθούν. Δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Άρα από αυτή την πλευρά δεν έχουμε φόβο. Να μην φτάσουμε εκεί. Κατανοητό αυτό. Οι δηλώσεις κυβερνητικών υπουργών και άλλων ότι θα χρησιμοποιήσουμε και στο τέλος στρατιωτικά μέσα κάνουν καλό σε αυτή τη φάση ή όχι τόσο? Η δική μου η γνώμη είναι ότι δεν χρειάζεται εμείς να παραπλανηθούμε από την πολεμική ρητορική ορισμένων Τούρκων παραγόντων. Δηλαδή αυτοί να λένε, εμείς να λέμε και τα λοιπά. Η αποφασιστικότητα, θα έλεγε κανένας, είναι ένα αποτέλεσμα και της νυφαλιότητας ή το αντίθετο. Δηλαδή εμείς πρέπει να λένε με αυτά είναι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Να μεταφέρουμε τα προβλήματά μας στον ΟΗΕ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου, σε όλα τα διεθνή φόρα και συγχρόνως να κάνουμε την κατάλληλη διπλωματική και αποτρεπτική διαδικασία. Ωραία. Κύριε Βίτσα, ποια είναι η κατάσταση της Τουρκίας αυτή τη στιγμή? Φαίνεται ότι κερδίζει στη Λιβύη. Φαίνεται ότι κερδίζει σε αυτή τη φάση στη Συρία. Απ' την άλλη, έχει τα οικονομικά προβλήματα που συζητάμε πολλές φορές εδώ στην Ελλάδα ότι έχει. Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή της Τουρκίας? Πόσο μπορεί να επιθυμεί ο ίδιος ο Ερντογάν να δημιουργήσει ένα θερμό επεισόδιο με τη χώρα μας ή και κάτι παραπάνω? Πόσο πιθανό είναι ένα θερμό επεισόδιο? Να το ρωτήσω κι αλλιώς. Είναι περισσότερο πιθανό τώρα ένα θερμό επεισόδιο από ότι πριν λίγους μήνες? Η κατάσταση έχει πάει προς το χειρότερο, δεν έχει πάει προς το καλύτερο. Άρα νομίζω ότι απαντάω στην ερώτησή μας. Βεβαίως θα το μετρήσει πάρα πολύ στο να κάνει ένα θερμό επεισόδιο. Βεβαίως δεν ξέρω και τι γίνεται με άλλες δυνάμεις που υπάρχουν μέσα στην Τουρκία. Αλλά αν θέλετε, εγώ κάνω μια κριτική στην κυβερνητική πολιτική ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα
δεν ενεργοποίησε όλους τους διπλωματικούς διάβλους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει κατατεθεί στον ΟΗΕ η παράνομη για όλους μας συμφωνία ανάμεσα στον πρόεδρο Ερντογάν και στον πρόεδρο Σάρατζ. Αυτή δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε θα έρθει η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Πρέπει μόνιμα να την καταγγέλουμε και τώρα να ζητάμε να φύγει από τον ΟΗΕ και να κινητοποιούμε όλες μας τις δυνάμεις εκεί. Αυτό θα είναι ένα ισχυρό πλήγμα, θα έλεγε κανένας, στην Τουρκία. Οπωσδήποτε γνωρίζω ότι πλέον η Τουρκία ήταν μια δύναμη επέμβασης στην Λιβύη, αλλά οι τόσοι μήνες συζήτηση για να ενεργοποιηθεί η Γερμανία, η Γαλλία, η Ελλάδα και τα λοιπά και η Ιταλία για να κοιτάξουν, για να μπορούν να περιορίσουν μέχρι και να μηδενίσουν τη μεταφορά όπλων και προσωπικού, δηλαδή το σχέδιο ειρήνη στην Λιβύη, έδωσε τη δυνατότητα στην Τουρκία να μεταφέρει και οπλισμό και μισθοφόρους, και γιατί κατά κύριο λόγο είναι μισθοφόροι. Έτσι είναι, ναι. Και να, αυτά λέω εγώ ότι πρέπει να είμαστε, πώς να το πω, on alert, δηλαδή σε συναγερμό και πιο σε γρήγορη. Σχέση με αυτά τα πράγματα. Μάλιστα, είχαμε σήμερα για να αργήσουμε μια συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας. Αυτό οπωσδήποτε είναι στη σωστή κατεύθυνση προς τη Δύση, okay, αλλά υπάρχει προοπτική τέτοιων συμφωνιών και προς τα νοτιοανατολικά, με την Αίγυπτο θα μπορούσε να γίνει μια τέτοια συμφωνία? Πώς πάνε οι συμμαχίες της χώρας μας γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου? Κοιτάξτε, καταρχήν αυτή η συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ιταλία είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Χρειάζεται να δούμε ορισμένα ζητήματα, γιατί στηρίζεται στην συμφωνία του Καραμαλή το 1977, που όμως θα θυμόσαστε ότι τότε δεν υπήρχε το δίκαιο της θαλάσσης. Αυτό έγινε το 1982. Τι πρέπει να δούμε εκεί σε αυτή τη συμφωνία? Κοιτάξτε, ιδιαίτερα πρέπει να δούμε την επιρροή της υφαλοκρηπίδας των διαπόντιων νησιών και των στροφάδων. Αυτά τα δύο είναι τα βασικά. Γι' αυτό εγώ παραμένω στο θετική και δεν κάνω κριτική, γιατί αυτά τα πράγματα μπορούν να λυθούν, όπως να λυθούν και τα ζητήματα της αλληλείας, που είναι κυρίαρχο ζήτημα, με, θα έλεγε κανένα, συμμαχικό, με φιλιρινικό τρόπο. Ωραία. Τώρα, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για μας αυτό που είπατε. Εμείς πρέπει να βρούμε τον τρόπο να οριοθετήσουμε ΑΟΣ κατά κύριο λόγο με την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος είναι η χώρα κλειδί στην όλη περιοχή. Βεβαίως μια τέτοια προσπάθεια, για να λέμε και να καταλαβαίνουν και οι θεατές μας, θα βρει την αντίδραση της Τουρκίας. Έτσι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση εγώ θα έλεγα ότι μια τέτοια περίπτωση θα ήταν γενικά θετική, γιατί ξεκινάει ένας διάλογος που οριοθετεί ένα μεγάλο κομμάτι της ΑΟΣ στην Ανατολική Μεσόγειο. Ξέρετε, η Μεσόγειος είναι η πιο δύσκολη περιοχή του πλανήτη για να οριοθετήσεις ΑΟΣ. Δεν έχουν οριοθετηθεί ούτε στην Δυτική Μεσόγειο. Αλλά κάποιο είδους συζήτηση πρέπει να ξεκινήσει. Αν τα βρούμε λοιπόν εμείς με τους Αιγύπτιους, δεν είναι και τόσο απλό πράγμα όσο φαίνεται από πρώτη... Σωστά, μάτια. Έτσι είναι, ναι. Βλέπετε ότι με την Ιταλία, η οποία είναι μια φίλη χώρα από το 1977, το συζητάμε, δημιουργεί, θα λέγει κανένας, ένα σοβαρό κεκτημένο. Και η Αίγυπτος, σαν μια πολύ μεγάλη και πολύ δυνατή και σεβαστή χώρα, αναγκαστικά θα παίξει ρόλο, θα έλεγε κανένας, στα πράγματα στην Μεσόγειο. Βεβαίως τα πράγματα γίνονται πολύπλοκα, για να είμαι εντάξει με τους θεατές μας και με εσάς. Γιατί σαφέστατα εκτός από την Τουρκία θα ενδιαφερθεί και το Ισραήλ, έτσι, και μια σειρά άλλη. Μάλιστα. Η μετά Ερντογάν εποχή, για να πάμε μπροστά, εντάξει δεν φαίνεται από εδώ, αλλά μπορεί να πει κανείς αν θα είναι ευνοϊκότερη για μια καλύτερη σχέση Ελλάδας-Τουρκίας? Όχι, δεν μπορεί να το πει κανείς. Να. Τι εννοώ, ότι η κατάσταση στην Τουρκία και η οικονομική κρίση που υπάρχει και το επικίνδυνο σε διεθνές επίπεδο παιχνίδι που παίζει
η κυβέρνηση της Τουρκίας, μία με τη Ρωσία, μία με τον ΝΑΤΟ, μία με τη ΣΥΠΑ, μία με το Ιράν, πάει και πάει λέγοντας, αλλά και η δυσφορία του ίδιου του πληθυσμού, μετά βέβαια από κάποια χρόνια, όχι τα τωρινά, τα παλιότερα, ανάκαμψης τουρκικής οικονομίας, μπορεί να έχει πολλά αποτελέσματα. Δηλαδή μπορεί να έχει το αποτέλεσμα φιλιρινικές και δημοκρατικές δυνάμεις να πάρουν το πάνω χέρι, ή μπορεί να έχει και το αποτέλεσμα δυνάμεις πιο εθνικιστικές και να γίνουν τα πράγματα χειρότερα. Βέβαια είναι πολύ πρόημο να το συζητάμε τη μετά Ερντογάν εποχή. Ήταν θετικό το γεγονός ότι πέστη, θα λέγει κανένας, πάνω σε αυτή την παντοκρατορία μια ήττα στην Κωνσταντινούπολη, τις δημοτικές εκλογές. Αυτό πώς θα πάει θα φανεί. Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο για τη συγκυρία στα ελληνοτουρκικά, για να περάσουμε και στην οικονομία ή και στο πώς διαμορφώνεται το τουριστικό προϊόν. Ναι. Δίνετε λίγο χρόνο παραπάνω. Να σας πω ένα πράγμα για, σε σχέση με μια συζήτηση που γίνεται μέσα στη χώρα μας για εξοπλιστικά προγράμματα. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε σε πλήρη ανάπτυξη και πρέπει να επιταχύνουμε την αναβάθμιση των F-16, τα PAPA-3, δηλαδή στον αέρα αλλά και στο έδαφος και στη θάλασσα, και βέβαια η μεγάλη μας ανάγκη είναι οι φρεγάτες στο Αιγαίο. Όμως αυτό που θέλω να πω είναι ότι πολλές φορές διαβάζω αναλύσεις, ακούω προτάσεις οι οποίες δεν αναφέρονται στη σημερινή εποχή, δηλαδή φέτος ή του χρόνου, αλλά μιλάμε για μετά από 4 ή 5 χρόνια, αλλά κανείς δεν ξέρει δυστυχώς στο σύγχρονο κόσμο τι θα γίνει σε αυτό το επίπεδο, το στρατιωτικό εννοώ, σε 4 ή 5 χρόνια. Πρέπει κάπως να προσγειωθούμε. Και πολύ περισσότερο δεν θα πρέπει να έχουμε μπροστά μας επιχειρηματικά συμφέροντα ή ακόμα και κρατικά συμφέροντα, αλλά να κάνουμε αυτό που συμφέρει. Το κατανοώ απόλυτα. Ως πρώην Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, αν κάνατε ένα σχόλιο για την μεταναστευτική πολιτική αυτής της κυβέρνησης τώρα, όχι πριν, γιατί είναι γνωστά ότι υπήρχαν διάφορες υστερήσεις. Το έχει παραδεχτεί και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ότι έχουν γίνει λάθη, κατήργησε το Υπουργείο, το ξανασύστησε όλο αυτό, είναι και μια παραδοχή λάθους. Τώρα η μεταναστευτική πολιτική της χώρας πώς είναι, και μπορεί ο Ερντογάν να εργαλειοποιήσει ξανά όπως το έκανε, να χρησιμοποιήσει τέλος πάντων ξανά όπως το έκανε στον Εύρο, στο Αιγαίο αυτή τη φορά μετανάστες? Το κάνει. Το κάνει. Είδαμε και τουρκικές ακτεωρούς να συνοδεύουν και να σμπρώχνουν προς τα ελληνικά νησιά κάποιες βαρκούλες με μετανάστες και πρόσφυγες. Και γίνεται ένα pushback εκεί πέρα, για το οποίο δεν μιλάει κανείς. Πώς βλέπετε όλο αυτό να εξελίσσεται? Στο Αιγαίο. Ναι, εγώ σας λέω το εξής και με μεγάλη ειλικρίνεια. Όταν εργαλειοποιείς απελπισμένους ανθρώπους, δεν συζητάς για το προσφυγικό μεταναστευτικό. Σωστό. Είναι ένα διαφορετικό πράγμα. Συμφωνώ. Αυτό να είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή αυτό που έγινε στις Καστανιές δεν είχε να κάνει με το μεταναστευτικό. Είχε να κάνει με το γεγονός, ήταν ένα σχέδιο, η Τουρκία έσπρωξε 2.000-3.000 ανθρώπους από, θα λέγαμε, από είσοδο. Δηλαδή στις Καστανιές υπάρχει είσοδος, δεν είναι τον Εύρο, για να πιέσει την Ελλάδα και την Ευρώπη ώστε να κερδίσει πόντους για αυτά που ήθελε να κάνει στη Συρία. Αυτό είναι το βασικό. Απ' την άλλη μεριά όμως, θα έλεγα το εξής. Υπάρχει αυτή τη στιγμή η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοινή δήλωση με την Τουρκία. Αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιμείνει. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι σύμφωνη οι ενέργειές της με το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή αυτό στέλνουν οι Τούρκοι, κάνουμε pushbacks εμείς όπως είπατε, και στο τέλος αυτοί που την πληρώνουν είναι άνθρωποι που πνίγονται, παιδιά που πνίγονται. Δεν νομίζω ότι περιποιεί τιμή ή υπερηφάνεια για κανέναν. Πολύ περισσότερο όταν ο κύριος Κουμουτσάκος, αναπληρωτής υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής, πάει και με επίσημο τρόπο ζητάει να μην ισχύει το διεθνές δίκαιο για το Αιγαίο.
Εντάξει, με συγχωρείτε, αλλά έχω την αίσθηση ότι επειδή μάλλον η απάντηση που θα πάρει θα είναι αρνητική, και άμα είναι θετική θα βγει ο Ερντογάν και θα πει ορίστε αυτοί δεν ακολουθούν το δίκαιο, πάντα γίνονται αυτά τα πράγματα. Σαν Ελλάδα πώς θα μας βλέπουν, με συγχωρείτε για την έκφραση που θα πω, αλλά ξεφτιλιζόμαστε. Εμείς λέμε ότι αυτό που θέλουμε είναι να γίνει μια κατανομή στην για τους πρόσφυγες κατά κύριο λόγο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το σωστό που πρέπει να γίνει, αυτό πολεμούσαμε πάντοτε, και να ακολουθούμε πάντοτε τα ανθρώπινα ιδανικά, τη συνθήκη της Γενέβης και το διεθνές δίκαιο. Άρα στην αρχική ερώτηση που μου κάνατε, η δική μου απάντηση είναι ότι δεν έχουμε, αν θέλετε, ως τώρα από ό,τι βλέπω, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Έχουμε Υπουργείο ενάντια στους πρόσφυγες και στους μετανάστες. Τους στερούν δικαιώματα που έχουν με βάση τις διεθνείς συνθήκες, και τώρα μαθαίνουμε με επιμονή ότι τους πετάνε έξω και από τα σπίτια. Και νομίζω ότι οι διεθνείς οργανώσεις του ΟΗΕ, δηλαδή η Πατριαρμοστία και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, πρέπει να πιέσουν προς την πιέζουν, αλλά πρέπει να πιέσουν προς την ορθή κατεύθυνση. Γιατί αυτές δεν είναι ΜΚΟ. Αυτές είναι ΟΗΕ. Ακούω αυτά που λέτε, αξιολογούνται από τον κόσμο που μας βλέπει, που μας ακούει. Πάμε λίγο στην οικονομία. Σήμερα είχαμε το δεκαετές ομόλογο. Αντλήθηκαν γύρω στα 3 δις με χαμηλό επιτόκιο, 1,55. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε όλο αυτό. Και θέλω να μου πείτε πώς εξελίσσονται τα πράγματα στην οικονομία, στην καθημερινότητα, στην πραγματικότητα, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα λόγω κορονοϊού. Τι λέτε? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ νομίζω καλό είναι ότι αντλήθηκα, ότι είχαμε τέτοιο επιτόκιο. Αυτό που δεν ξέρω είναι κατά πόσο τα χρειαζόμασταν αυτά τα χρήματα. Φαντάζομαι υπάρχει κάποιο σχέδιο που δεν έχει ανακοινωθεί. Και θετικό βρίσκω και αυτό που τουλάχιστον διάβασα, ότι θα έλεγε κανένας αυτό που οι αιτήσεις για να μπουν μέσα σε αυτό ήταν ύψους 16 δισεκατομμυρίων. Βεβαίως δεν χρειάζεται να μπαίνεις και να χρεώνεσαι κάθε τόσο, έστω και με επιτόκιο, έστω και με αυτό το επιτόκιο. Όμως η οικονομία δεν πάει καθόλου καλά, θα μου πείτε, λόγω του κορονοϊού. Όμως η πραγματικότητα είναι, με βάση και τα στοιχεία που έβγαλε η Ελστάτ, ότι είχαμε αρχίσει να έχουμε ύφεση προ-κορονοϊού. Δηλαδή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στο δεύτερο τρίμηνο του 2019 παρέδωσε ανάπτυξη 2,8, το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο, στο τέταρτο τρίμηνο τέλος πάντων του 2019 η ανάπτυξη ήταν 1%, και στο πρώτο τρίμηνο, δηλαδή πριν από το κορονοϊό, μην ξεχνάτε ότι τα μέτρα άρχισαν να παίρνονται 13 Μαρτίου, ας πούμε, στους 2,5 μήνες, είχαμε ύφεση 0,9. Κοιτάξτε όμως τώρα, αυτά είναι αριθμοί, αυτά είναι... Σωστά, σωστά, σωστά. Εδώ η καθημερινότητα τώρα, τι θα γίνει, η ανεργία θα αυξηθεί, σοβαρά εκτιμάτε, τι εκτίμηση μπορεί να γίνει? Κοιτάξτε να δείτε, ένα πράγμα που είναι σίγουρο και δεν μπορούμε να το κρύβουμε, είναι ότι θα λείψουν από το φετινό ΑΕΠ μας, της χώρας, θα λείψουν τα λεφτά του τουρισμού. Να, μεγάλο μέρος τέλος πάντων, ναι. Αν σκεφτείτε, ναι, το μεγαλύτερο όμως μέρος, ναι, αν σκεφτείτε ότι ο τουρισμός, το στενός τομέας του τουρισμού, συμμετέχει στο ΑΕΠ με περίπου 18%, και ο ευρύς τομέας του τουρισμού, δηλαδή μεταφορές και τα λοιπά και τα λοιπά, φτάνει μέχρι το 30%. Και δεν θα έχουμε βέβαια 30 εκατομμύρια τουρίστες λόγω του κορονοϊού. Αυτά τα λεφτά θα λείψουν. Άρα θα έχουμε ένα επίπεδο ύφεσης. Γι' αυτό το λόγο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το Μένουμε Όρθιοι 2, προσπαθεί να το προλάβει. Προσπαθεί να το προλάβει τονώνοντας τη ζήτηση. Μάλιστα. Και τονώνει τη ζήτηση υποστηρίζοντας τους μισθούς και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα αυξηθεί και πολύ σημαντικά, θα αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό η ανεργία, εκτιμάται, με όλα αυτά που εκτιμούμε ότι θα γίνουν στον τουρισμό? Με τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση, δηλαδή μάλλον με τα μέτρα που δεν παίρνει η κυβέρνηση, φοβάμαι ότι μέσα σε λίγους μήνες
θα χάσουμε το κέρδος 5 ετών. Δηλαδή το γεγονός ότι κατεβάσαμε την κυβέρνηση από το 26% στο 17% και συνέχισε να κατεβαίνει η ανεργία. Τα πρόσφατα στοιχεία μιλάνε για ανεργία 20%. Θα αυξηθεί το καλοκαίρι ακριβώς γιατί πολλές τουριστικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πολύ λιγότερο προσωπικό και κάτι θα ανοίξουν. Και μαζί με τα μέτρα του κυρίου Βρούτσι που αναστολή στην αναστολή ο άλλος θα μείνει άνεργος. Μέσα σε όλα αυτά θα μπει στον πειρασμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κάνει εκλογές στο φθινόπωρο για να εκμεταλλευτεί την υψηλή δημοφιλία του που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, αλήθεια όπως βλέπετε και τις δημοσκοπήσεις σε αυτή τη φάση. Κοιτάξτε, στο μυαλό του κ. Μητσοτάκη και των επιτελών του δεν είμαι. Αν θέλει να κάνει εκλογές, ας τις κάνει. Από αυτά που λέγονται από τον κύκλο του Πρωθυπουργού, τι συμπέρασμα μπορεί να βγάλει κανείς? Σκέφτεται τις εκλογές? Από ό,τι γράφεται στις εφημερίδες, εγώ νομίζω ότι υπάρχει μια δυσθυμία. Άλλοι λένε να κάνει εκλογές για να κερδίσει ένα επιπλέον χρόνο στην διακυβέρνηση, έτσι του λένε δηλαδή. Αλλά εγώ σας λέω το εξής. Έχω ένα προβληματισμό, ο οποίος λέει αν κάνουμε εκλογές τώρα με απλή αναλογική και μετά πάμε μετά από 2 μήνες, μιλάμε δηλαδή Σεπτέμβριο και ας πούμε ότι με τον κορονοϊό πηγαίνουμε καλά. Αν και έτσι όπως γίνεται δεν θα πάμε καλά, αλλά τέλος πάντων. Και μετά κάνουμε μετά από 1,5-2 μήνες ξανά εκλογές για να κερδίσει ο κ. Μητσοτάκης την αυτοδυναμία από την οποία έχει τώρα, τότε έχουμε το εξής φαινόμενο. Από το Μάρτιο μέχρι τα τώρα η οικονομία δεν λειτουργεί. Το καλοκαίρι χάνουμε το τουρισμό και σταματάει η λειτουργία της οικονομίας λόγω εκλογών. Θα είναι too much, θα είναι αυτοκτονικό σε μεγάλη διάρκεια. Εμένα, πώς να στο κάνω, μια έννοια, και θα το πω έτσι καθαρά και για τους Γιαννιώτες, με συμφέρει. Γιατί θα αναδείξουμε όλα τα προβλήματα που έχει αυτή η πολιτική και ήδη πολλοί κόσμος, ο οποίος συνέβαλε ώστε να μην προχωρήσει πολύ η πανδημία του κορονοϊού, θα αρχίσει να νιώθει το πετσί του τα οικονομικά αποτελέσματα. Είναι πολύ χαμηλά ο ΣΥΡΙΖΑ όμως στις δημοσκοπήσεις σε αυτή τη φάση. Χαμηλά. Είναι μεγάλη διαφορά Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη φάση. Δεν αντιδικώ σε αυτό το πράγμα. Ούτε λέω αυτό οι δημοσκοπήσεις και τα λοιπά. Οι δημοσκοπήσεις όμως είναι μια εικόνα της στιγμής. Αλλάζει το οικονομικό κλίμα. Αλλάζει το κλίμα των ζητημάτων των εξωτερικών. Και νομίζω ότι πια το μεγαλύτερο κομμάτι του λαού δεν τοποθετείται εκλογικά με βάση ιστορικά δεδομένα, αλλά τοποθετείται με βάση το συμφέρον της Αυτό είναι έτσι. Μάλιστα. Κύριε Βίτσα, κάτι τελευταίο. Θέλω να σας ρωτήσω. Διάβασα και ανακοινώσεις σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ και ανακοινώσεις τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Βιάστηκε η κυβέρνηση να δώσει την εντύπωση ότι έχουμε περάσει σε μια φάση κανονικότητας σχετικά με τον κορονοϊό και τώρα έχουμε, χθες είχαμε μια ανακοίνωση για αρκετά κρούσματα. Έχετε την ίδια αίσθηση ότι έχει βιαστεί η κυβέρνηση να δώσει μια αίσθηση κανονικότητας και αυτό είναι επικίνδυνο? Έχω την αίσθηση ότι συνεχώς η κυβέρνηση βιάζεται επικοινωνιακά και δυστυχώς το κάνει σε πολύ σοβαρά πράγματα. Δηλαδή το πρόβλημα δεν ήταν ο τρόπος με τον οποίο, θα έλεγε κανένας, αποκλιμακώθηκε το κλείσιμο που είχαμε όλοι στα σπίτια μας. Το πρόβλημα είναι ότι πέρασε μια αύρα, πέρασε ένα μήνυμα προς την κοινωνία ότι παιδιά τελειώσαμε, τα καταφέραμε, ωραία, βγείτε έξω. Και άρχισε ο κόσμος να βγαίνει έξω και θα έλεγε κανένας χωρίς καμία προφύλαξη. Έγιναν και, πώς να το πω, δεν ξέρω πώς το λέτε στα Γιάννα, αλλά τέλος πάντων πράγματα που ήταν αχταρμάς. Υπήρχε λόγος να πάνε τα παιδιά τώρα στο δημοτικό σχολείο. Δεν λέω ότι θα αρρωστήσουν και μακάρι να μην αρρωστήσουν. Μπορεί να μεταφέρουν σε παππούδες και γιαγιάδες όμως. Υπήρχε λόγος. Μάλιστα. Υπήρχε λόγος με... Ξέρετε, εγώ μένω σε μια περιοχή στην Αθήνα όπου υπάρχουν αρκετά μπαρ και τα λοιπά και βλέπω συνωστισμούς. Φταίει η κυβέρνηση γι' αυτό. Δεν φταίει και η δικιά μας αίσθηση του κινδύνου. Δεν υπάρχει και αυτό που λέμε ατομική ευθύνη τώρα. Είμαστε όλοι ενήλικες, μιλώ για τους ενήλικες. Και στην ψήφο υπάρχει ατομική ευθύνη. Έτσι. Αλλά σας λέω το εξής,
ότι πέραν της ατομικής ευθύνης είναι το κλίμα που διαμορφώνει η κυβέρνηση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μάλιστα. Κάθε πως είπανε, εντάξει παιδιά, μπορούμε να βγαίνουμε, μπορούμε να κάνουμε. Δεν χρειαζόμαστε. Είναι επικίνδυνο αυτό. Ανησυχείτε και για την έλευση των τουριστών με αυτά τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Μπορεί να δημιουργηθούν εστίες κορονοϊού στη χώρα τις επόμενες εβδομάδες. Μα δεν είδατε την απαράδεκτη εικόνα του μπαρ της Μυκόνου. Μα. Μάλιστα. Αυτά τα αποτελέσματα θα τα δούμε μερικές μέρες μετά ή μετά από ένα μήνα. Πραγματικά. Μάλιστα. Εγώ ανησυχώ με τέτοια φαινόμενα. Χρειάζεται μια τάξη ώσπου να τελειώσουμε αυτό το πράγμα. Και πότε τελειώνει αυτό το πράγμα? Όταν βρεθεί η θεραπεία και το εμβόλιο. Μάλιστα, κύριε Βίτσα. Δεν τελειώνει αυτό το πράγμα επειδή βγαίνει ο τάδε τηλεπαρουσιαστής. Σωστά. Και λέει τελειώσαμε. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Οι τηλεθεατές αξιολογούν αυτά που λέμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ερχόμαστε εδώ στην τοπική επικαιρότητα που αφορά στον κορονοϊό. Αρνητικά είναι τα δείγματα που ελήφθησαν κατά την ιχνηλάτηση μετά τον εντοπισμό κορονοϊού σε 56χρονο που εργάζεται στις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Αυτό το γεγονός αλλά και τα αυξημένα κρούσματα που ανακοινώθηκαν χθες, όπως είπαμε και λίγο πριν, δημιουργούν εκ νέου ανησυχία. Να δούμε το ρεπορτάζ.